Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Κοντά σας και σήμερα εκπομπή Αμπόλα με Μπάλα, όπως κάθε Δευτέρα 7 παρα 10 περίπου ξεκινάμε, έτσι για να είστε συντονισμένοι πιο νωρίς. Το λέμε να επισημαίνουμε κάποια πράγματα μέχρι 8 περίπου, μία ωρίτσα μαζί. Λοιπόν, μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και είναι πάρα πολλά και σας ευχαριστούμε έτσι για το γεγονός ότι είσαστε κοντά μας για τα αγκαλιά, αλλά θέλουμε και τα άσχημα να μας λέτε, έτσι, έχει μόνο καλά πράγματα. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο info.abolagr.gmail.com και στο cafotis.papakigiahoo.gr ή στο facebook Abola Sport. Είναι της εποχής της ηλεκτρονικής, πλέον έχουν αλλάξει τα πράγματα. Όλα είναι ηλεκτρονικά, όχι όπως πάντως οι πληστηριασμοί που το ευχόμαστε να μην γίνουν ποτέ, έτσι να σταματήσουν. Γιατί περνάμε και διάφορα κοινωνικά μηνύματα μέσα στην εκπομπή, όχι μόνο ο αθλητισμός. Ο αθλητισμός είναι μια μεγάλη κοινωνία που περνάει και τα δικά της μηνύματα, γιατί και ο αθλητισμός και το ποδόσφαιρο ζει τις αγωνίες του και οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτό. Να πάμε σε κάποια αποτελέσματα να πούμε. Βέβαια, το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός το είδαμε όλοι 4-0. Σάκος του μπόξ του Παναθηναϊκός. Δεν θέλω να πω κάποια πράγματα. Περισσότερο εκεί μένω. Έτσι κι αλλιώς, παρότι το πάθος μου είναι το ποδόσφαιρο, παράλληλα με τη δημοσιογραφία που ασχολήθηκα από πιτσιρικάς, εντούτοις πάντα συνέχισα και να στηρίζω και στηρίζω το αθηναϊκό και γενικότερα και το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, έτσι, γιατί πιστεύω ότι αυτό αξίζει περισσότερο από όλα, η άποψή μου. Πάμε στην τρίτη εθνική. Είχαμε αρκετές εκπλήξεις εδώ. Είχαμε Αστέρα Ιταίας Θήβα 2-1. Η Θήβα έχασε αυτή τη φορά τον Αστέρα Ιταίας, που είναι μια πολύ δυνατή ομάδα. Αστέρα Βλαχιώτη, Αστέρα Αμαλιάδα 2-0. Εδώ είχαμε την αποχώρηση του Τίμου Καβακά από τον Αστέρα Αμαλιάδα. Επίσης μια δυνατή ομάδα, αλλά στο ποδόσφαιρο δεν είναι μετράνε το δυνατές ή όχι, μετράνε τα αποτελέσματα. Προοδευτική Λουτράκη 0-0, Ιωνικός Κερατσίνη 2-0 στο γειτονικό ντέρμπι. Διαγόρας Ρόδουας Πρόπυργος 0-0, Εθνικός Πέλο Πασκιάτο 1-0. Αίτητος Σπάτων Χαλκίδα 1-1. Εδώ είχαμε μια ανακοίνωση διαμαρτυρίας από τον χρηματοδότη της ομάδας του Αίτητου Σπάτων, τον κύριο Νίκο Κατσιγιάννη. Ερμής Κεβερίου Τριγλία Ραφίνας 3-2. Ένα μάτς που στη συνέχεια θα δούμε και τα γκολ από αυτό το μάτς. Θύελλα Ραφίνας Σταμιναϊκός 0-1. Όφη Ιερά Πετρασεγάλεο 2-1. Αμυλοπόταμος Κηφισιά 1-0. Ένα λοιπόν που δεν υπάρχουν ισχυρές και ανίσχυρες ομάδες. Τα πάντα μπορούν να συμβούν στον χώρο του ποδοσφαίρου. Ηλυσιακός Παλαιόχωρα 1-0. Άγιος Ιερόθεος Ερμής Ζωνιανών 2-0. Εκεί ο φίλος ο Βαγγέλης Σταυρακόπουλος στον Άγιο Ιερόθεο έχει δώσει μια άλλη πνοή. Βέβαια, όλοι είναι φίλοι, δεν υπάρχουν εχθροί στο ποδόσφαιρο. Γνωρίζομαι αρκετά χρόνια με πολύ κόσμο και πραγματικά έτσι ζω και το μπαλμό των ομάδων και την αγωνία τους να επιβιώσουν, όχι μόνο αγωνιστικά με τους βαθμούς, αλλά και οικονομικά, έτσι, γιατί δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Από την εξέδρα τα βλέπουν όλοι εύκολα. Ωστόσο, άμα μπει κάποιος στο χώρο να χορέψει, εκεί τα βλέπει λίγο δύσκολα. Στην πρώτη κατηγορία της ΕΠΣΑ, 13η αγωνιστική, είχαμε πολλά διπλά, αλλά νίκες των φαβορί, έτσι αν μπορώ να πω, των πρωτοπόρων. Παλαιό Φάληρο Αγία Παρασκευή 2-2, Ολυμπιακός Λεωσίων Δόξα Βίρονος 1-0, Τερψιθέα Ήφαιστος 1-3, Τράχωνες 3 Άβος Καδαρίου 1-0, Αθηναϊκός Ηράκλειο 0-2, δεν τα πάει πολύ καλά φέτος, δεν τα πάνε οι λόρδοι του Βίρονα. Νέα Ιωνία Ρούφ 1-2, Άγια Νάργη Δημή Κρασιατικός 2-1. Αρκετά έπαιξε αυτό το σκορ το 2-1-2. Κένταυρος Βρυλισσίων 3, Εύος Αθηνών 1-2. Διάνα Ελλήπολης Χαλάνδη 3-0. Χαϊδάρη Χαραβιακός 0-3. Αθλητικός Όμιλος Περιστερίου Πεύκη 1-1. Πανερυθραϊκός Φωστήρας Ηλίουπολης 0-0. Άγιος Θωμάς Γούσου Αργυρούπολης 0-2. Μια σταθερή ομάδα ο Γούσου Αργυρούπολης που το απολαμβάνει το ποδόσφαιρο με τον ίδιο προπονητή του αρκετά χρόνια και με τα ίδια παιδιά και με προσθήκες κάποιων νέων παιδιών που συμφωνώ απόλυτα με αυτό το στοιχείο. Σούρμεν Αθηναίδα 3-0, Ηλιούπολη Χόλα Αργός 0-0 και Πετράλωνα Άρης Πετρούπολης 3-0. Πήρε τον ντέρμπι κορυφής η ομάδα των Πετραλώνων και οδεύει φουλ για την άνοδο. Α κατηγορία έψανα Ανατολικής Αττικής, 13η αγωνιστική, μεταξύ άλλων είχαμε Άνοιξη Παλαινιακός 0-1, Θησέας Νέας Μάκρης Νικολακάκης και εδώ πάλι 0-1. Στο ΣΥΝ 7 είναι στη βαθμολογία, νομίζω στη διαφορά ο Παλαινιακός μπροστά. Στην πρώτη κατηγορία του Πειραιά, εδώ δεν είχαμε 13η αγωνιστική, είχαμε 10η. Αθλητική Ένωση Έγινας Ατρόμητος Πειραιά μεταξύ άλλων 1-2. Αθλητική Ένωση Μοσχάτου Πανεπολικός 3-0. Και στην ΕΠΖΑ, Δυτική Αττική, εκεί την πονεμένη Δυτική Αττική που ο Μαδραϊκός, η ομάδα της Μάδρας, παρά τα προβλήματα που υπήρχαν από τις πρόσφατες πλημμύρες, που χάσαμε αρκετούς ανθρώπους δυστυχώς, η ομάδα ποδοσφαιρικά τα πάει πολύ καλά και τουλάχιστον δίνει δύναμη και κουράγιο μέσα από την προσπάθεια των παιχτών της σε όλους τους κατοίκους περιοχής αλλά και σε όλους τους Έλληνες. Αυτά τα μηνύματα περνάει το ποδόσφαιρο. Είχαμε λοιπόν Άταλος Νέας Περάμου Μαδραϊκός 1-3. Έχει το 10 στα 10 το απόλυτο των επιτυχιών η ομάδα του Μαδραϊκού. Λοιπόν, στο σημείο αυτό να καλησπερίσω τον Αλέξανδρο τον Μανώλαρο. Αλέξη το λέω εγώ, γιατί όπως είπαμε είμαστε φίλοι αρκετά χρόνια στο ποδόσφαιρο με πολύ κόσμο. Τον παράγοντα της ομάδας του Κεραμικού, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κεραμικού. Αλέξη, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας. Λοιπόν, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Η ομάδα μετά από αρκετά χρόνια, έτσι, με προσπάθεια μέσα από το πνεύμα της οικογένειας περισσότερο, γιατί νομίζω έτσι πρέπει να λειτουργούν, εγώ, η άποψή μου είναι η σύλλογη, έτσι, ειδικότερα τα αεραστεχνικά σωματεία, κατάφερε να ανέβει στην δεύτερη κατηγορία της ΕΠΣΑ. Μετά από πόσα χρόνια έγινε αυτό? Έγινε μια υπερπροσπάθεια από μια ομάδα ανθρώπων που αγαπάνε τη συνοικία μας. Χωρίς φανατισμό όμως, έτσι να το πω, μια υπερπροσπάθεια μέσα από το υγιές πνεύμα του αθλητισμού. Εννοείται. Εμείς έτσι το βλέπουμε καθαρά στην ομάδα μας. Το ποδόσφαιρο το αγαπάμε. Είμαστε οι περισσότεροι που ασχολούνται με την ομάδα, έχουν παίξει στο παρελθόν ποδόσφαιρο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, έτσι, να έχει παίξει κάποιος μπάλα. Βεβαίως. Είμαστε γνώστες στο αντικειμένο και μετράει πάρα πολύ αυτό. Ύστερα από 25 χρόνια, γιατί η ομάδα, όπως ξέρετε, έχει πολύ μεγάλη ιστορία. Υπήρχε μια συγχώνευση, η ονομασία της στα παλαιότερα δεν λεγόταν Κεραμικός. Θυμάμαι Γρανικός, έτσι, γιατί από πιτσιρικάς έκανα. Γρανικός, από πιτσιρικάς και εγώ, γιατί παίζαν και συγγενείς μου, συγκεκριμένα ο πατέρας μου, ο θείος μου, η ιστορία οικογενειακή. Ακριβώς ό,τι είπατε. Το βλέπουμε αμιγώς ερασιτεχνικά, έτσι. Το βλέπουμε, είμαστε μια οικογένεια και αυτή είναι η συνταγή της επιτυχίας της περσινής, έτσι, η άνοδος μετά από 25 ολόκληρα χρόνια, όπως είπατε κι εσείς, και συνεχίζουμε. Και λίγο πριν ξεκινήσει η εκπομπή, τα λέγαμε και έτσι μεταξύ, μου είπες μια πολύ σωστή κουβέντα, εραστές της τέχνης, εραστηνικό ποδόσφαιρο, έτσι. Αυτό λέει η ίδια λέξη, ερασή τέχνης, αυτό σημαίνει, και αγαπάμε το ποδόσφαιρο, τον αθλητισμό και τα παιδιά. Τα παιδιά πρέπει να τα, όλοι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία, πέρα του, το αν έχουμε παίξει μπάλα, να το πούμε έτσι λαϊκά ή όχι, πρέπει να σπρώχουμε τα παιδιά προς τον αθλητισμό. Και δεν λέω μόνο ποδόσφαιρο, προς τον αθλητισμό. Βοηθάει το σύνολο. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση, πολλά παιχνίδια που είδα πέρσι στην ομάδα σας, έτσι όσα μπορώ να παρακολουθώ από όλες τις ομάδες, γιατί ναι, προσπαθούμε να διακτηνιστούμε και εμείς να είμαστε όλες τις ομάδες κοντά, έτσι, να μην έχει κάποια παράπονο ομάδα, τη λείπουμε εκεί. Θέλουμε να έχουμε ίσες αποτάσεις από όλα τα σωματεία της Αθήνας και του Πειραιά και της Ανατολικής Αττικής, όπου προλαβαίνουμε. Και στη Δυτική ήξερα, έβλεπα πέρσι ότι παρότι κάνατε πρωταθλητισμό και θέλατε την άνοδο, εντάξει, πηγαίνατε έτσι. Σωστά. Εν τούτης, λέγατε χωρίς να δίνετε εντολές προπονητές ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν όλα τα παιδιά και γινόντουσαν αλλαγές και παίζαν όλα τα παιδιά με το όποιο ρίσκο υπήρχε από αυτό, έτσι. Και αυτό μου άρεσε. Δηλαδή, δεν είναι σόγια καλά να πέσει μια δεκάδα σόγια και καλά να τη βγάλουν αυτοί για να κερδίσουμε μόνο και μόνο για να ανέβουμε, αλλά να το απολαμβάνουν να παίξουν και όλα τα υπόλοιπα παιδιά. Νομίζω ότι έτσι είναι ακριβώς όπως το λέτε. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Πρέπει να είναι ενεργά όλα τα παιδιά σε μια ομάδα, στο ρόστερ, έτσι, πέρα του σκοπού. Ο σκοπός λέει να γιάζει τα μέσα, αλλά εντάξει, δεν είναι μόνο η άνοδο. Είναι, όπως σας είπα, ότι εμείς πιστεύουμε, αγαπάμε το ποδόσφαιρο το ίδιο. Τα παιδιά γι' αυτό έρχονται για να παίζουν, έτσι. Και όχι μόνο, επειδή είδατε και πέρσι και αρκετά παιχνίδια, εντάξει, είδατε και ένα κλίμα από το, από μέσα από τα αποδυτήρια μέχρι τον τελευταίο φύλαθλο που ερχόταν, είδατε φιλαρμονικές, είδατε μουσικές. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, ότι πέρσι μου έκανε μια εντύπωση από το γεγονός που δεν το έχω δει και πραγματικά είναι μια κουλτούρα τελείως διαφορετική, χωρίς να σημαίνει ότι και άλλα σωμάτια δεν το κάνουν έτσι. Αποδίδοντας και έτσι και στο χείρα φιλίας και στα άλλα και στους φίλους των άλλων ομάδων που ήταν στο γήπεδο, φέρατε σε αρκετά παιχνίδια φιλαρμονική και αυτό ήταν έτσι, κάτι διαφορετικό, το όμορφο. Στον χώρο του Αθηναϊκού Ποδοσφαίρου, εγώ δεν το είχα ξαναδεί από την αλήθεια και μου έκανε αίσθηση και μου έκανε εντύπωση. Θα μου μείνει για πάντα για όλη μου τη ζωή αυτό το γεγονός. Εντάξει, είναι κάτι όμορφο. Προσπαθήσαμε πέρυσι, θα πάμε βέβαια και στο φέτος, αλλά πέρυσι προσπαθήσαμε να το κάνουμε γιορτή, να το απολαύσουμε. Γιατί όπως είπατε κι εσείς και ξέρετε, μετά από 25 χρόνια είναι πολύ μεγάλη ιστορία να ανέβει μια ομάδα κατηγορία, έτσι. Είναι για όλη τη γειτονιά μας και για όλη τη συνοικία κάτι καλό. Λοιπόν, δεν θα μείνω στο θέμα της διαιτησίας, παρότι έχω δει ότι έχετε πράγματα αδικηθεί, μου είπες ότι δεν θέλει να μιλήσει και σεβαστό. Όχι, και ναι, δεν είσαι από τους ανθρώπους που γενικά δεν ασχολιόσαστε με αυτό το κομμάτι. Οφείλω όμως εγώ να το πω σε κάποια πράγματα που είδα. Φέτος η ομάδα το προσπαθεί, αλλά δεν έχει ένα καλό ξεκίνημα, χωρίς να σημαίνει ότι είμαστε στην αρχή ακόμα βέβαια, έτσι, δεν έχει αλλάξει κάτι ή όχι. Πού οφείλετε, πιστεύεις, αυτό, τι γίνεται, γιατί η ομάδα δεν έχει βρει ακόμα τα πατήματά της και το δρόμο της στη δεύτερη κατηγορία, που όντως είναι μια πολύ δύσκολη κατηγορία. Έτσι. Εγώ το έλεγα ότι η κάθε κατηγορία από την άλλη απέχει 10 σκάλες, δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Ναι, σίγουρα δεν είναι εύκολα. Είναι μια άλλη κατηγορία. Όταν μετά από τόσα χρόνια, όπως είπαμε πριν, έχει συνηθίσει, γιατί είναι και θέμα νοοτροπίας,
Είναι συνάρτηση πολλών πραγμάτων. Γίνανε κάποια λάθη και από εμάς, γιατί όπως είπαμε και εμείς μαθαίνουμε. Άμα δεν δουλέψεις, δεν κάνεις και λάθη. Βέβαια. Να κάνεις με σταυρωμένα χέρια στο γραφείο. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό. Συνεχίζεις κάθε μέρα, προσπαθείς, μέσα στο γήπεδο, γίνεται δουλειά από το τεχνικό team, από τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές και από τους διοικούντες, από εμάς που αγαπάμε αυτό που κάνουμε. Έτσι, και το αποτέλεσμα το βλέπεις στο τέλος. Είναι ένας μαραθώνας, δεν είναι ένα παιχνίδι, δεν είναι 90 λεπτά το ποδόσφαιρο, ένα παιχνίδι που όπως ξέρουμε είναι τρία αποτελέσματα και ή πέτυχες ή δεν πέτυχες. Είναι ολόκληρη χρονιά, ξεκινάς από Αύγουστο, τελειώνεις Μάιο και συνεχίζεις πάλι Ιούνιο, Ιούλιο για την επόμενη χρονιά. Είναι δουλειά, 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 τίποτα άλλο. Και αυτό που επίσης μου έχει κάνει εντύπωση, ευχάριστη, και τα κρατάω αυτά μέσα, μου αρέσουν αυτά τα κομμάτια της ζωής του ποδοσφαίρου, είναι ότι ακόμα και μετά από ατυχή αποτελέσματα, ποδοσφαιριστές ομάδες που έχω δηλώσει για να μου κάνουν τη δήλωση και στην κάμερα κτλ., μου λένε εντάξει, δεν πειράζει, συνεχίζουμε. Δηλαδή το αντιμετωπίζουμε το χαμόγελο. Δεν ήρθε καταστροφή και αυτό πραγματικά το χαίρομαι. Ακόμα και την ήττα την απολαμβάνουν. Δεν κάθονται να λένε, ξέρεις, εμείς θα πάμε στο διαιτητή, διαμαρτυρούμε να κάνουμε. Ή όχι, λένε τα παιδιά, εντάξει, δεν πειράζει. Και τι έγινε, σιγά, εμείς συνεχίζουμε. Σε αυτό το σημείο, κύριε Φώτη, μου δίνεται ευκαιρία να πω ότι. Καταρχήν θέλω να πω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι για τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές της ομάδας του Κεραμικού, ότι είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος και χαρούμενος που συνεργάζομαι μαζί τους. Όσα παιδιά είναι, γιατί είναι τα παιδιά σχεδόν τώρα, σας είπα και πριν, είμαστε μια οικογένεια. Είναι 3-4 χρόνια μαζί και οι προσθήκες που γίνονται μπαίνουν στο κλίμα της ομάδας. Την αγαπάνε την ομάδα, αγαπάνε τη γειτονιά, αγαπάνε το ποδόσφαιρο. Έχουμε καλά παιδιά και καλούς ποδοσφαιριστές. Δεν λέω ότι σίγουρα στεναχωριούνται όταν χάνουν. Ποιος όταν παίζει ποδόσφαιρο θέλει να χάνει. Όλοι θέλουμε να κερδίζουμε. Αλλά αυτό που είπατε ισχύει. Έχουμε περάσει μια νοοτροπία μέσα στην ομάδα ότι ναι, μεν θέλουμε να πετύχουμε κάποιους στόχους, αλλά είναι ποδόσφαιρο. Είμαστε ερασιτέχνες. Πρέπει να το χαρούμε. Τρία αποτελέσματα έχει. Δεν είναι μόνο η νίκη. Και επίσης αυτό που μου έκανε πάλι εντύπωση ένα άλλο κομμάτι στον ομάδα του Κεραμικού, ότι παρότι ανεβήκατε. Δεν θελήσατε να πείτε ότι θα διώξουμε αυτά τα παιδιά να πάρουμε κάποιους άλλους όνων και καλά να κάνουμε πρωταθλητισμό. Κρατήσατε τα ίδια τα παιδιά, συν με κάποια άλλα παιδιά που φέρατε που έχουν επίσης την ίδια νοοτροπία, έτσι. Ακριβώς. Της οικογένειας στο ποδόσφαιρο και στο κομμάτι ακριβώς. Που λέει Κεραμικός. Ο κορμός της ομάδας παραμένει ίδιος, έτσι. Νομίζω ότι αυτό είναι και η συνταγή της επιτυχίας. Παρόλο που είπαμε ότι φέτος η ομάδα, εντάξει, είναι άλλη κατηγορία, προσπαθούμε να τη μάθουμε, να σταθούμε. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε μέσα στο γήπεδο. Αν μπορεί η ομάδα να σταθεί, θα σταθεί. Αν δεν μπορεί, πάλι θα συνεχίσουμε. Θα συνεχίσουμε να παίζουμε ποδόσφαιρο. Έτσι. Αυτό είναι το μήνυμα. Δεν τη λειτουργήσατε με την λογική του ποδοσφαίρου. Να πείτε ότι ανεβήκαμε. Εντάξει, ευχαριστούμε, δεν μας κάνετε. Γεια σας. Κρατήσατε τα ίδια παιδιά και προς τιμήν σας, μαζί με κάποιες άλλες προσθήκες, συνεχίζετε με τα ίδια παιδιά αυτή την πολύ σοβαρή προσπάθεια. Τη σπουδαία προσπάθεια. Εντάξει. Δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό στον αγωνιστικό χώρο. Έχει σημασία το αποτέλεσμα. Σίγουρα. Να σας πω κάτι. Τα παιδιά θα συνεχίσουν. Έτσι, ακόμα είναι εξάλλου πάρα πολύ νωρίς. Δεν έχουμε μπει ούτε καν στο νέο έτος. Άλλωστε, ο δεύτερος γύρος που ακόμα δεν έχει λήξει ο πρώτος είναι και ο πιο σημαντικότερος. Εκεί ξεκαθαρίζουν και τα πάντα. Εντάξει, όλα είναι σημαντικά. Κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό. Για μια ομάδα που έρχεται από άλλη κατηγορία, κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό και είναι και κίνητρο για τους ίδιους ποδοσφαιριστές, αλλά είναι και ένα μάθημα. Έτσι, μαθαίνεις. Κυριακή με Κυριακή μαθαίνεις. Θέλω όμως να σταθώ στο προηγούμενο που αναφέρατε, ότι εκτός από τον κορμό και τα παιδιά που έρχονται στην ομάδα, που γίνονται οι νέες προσθήκες ή τα παιδιά που θα ενσωματωθούν τον Ιανουάριο μετά από προσπάθειες της διοίκησης, είναι πάρα πολύ καλά παιδιά και πέρα από καλοί ποδοσφαιριστές. Είναι καλά παιδιά. Τα έχουν όλα τα παιδιά, αυτό γεγονός. Αγαπάνε, δένονται με τα υπόλοιπα. Υπάρχει μια χημεία. Και θα έλεγα, δεν παίζουν αυτό το ποδόσφαιρο το παθητικό με την έννοια της σκοπιμότητας. Προσπαθούν να παίξουν αυτό και να δείξουν αυτό που έχουν εκείνη τη στιγμή, γιατί μπορεί να είναι κάποιος κουρασμένος από τη δουλειά του, έτσι δεν έχει σημασία. Αλλά παίζουν το καθαρό ποδόσφαιρο, όχι αντιαθλητικό ποτέ, το έχω παρατηρήσει. Τηρούν το fair play με πολύ ήθος και προσπαθούν τα παιδιά να δώσουν τον καλύτερο τους σε αυτό, μαθαίνοντας ακόμα και μέσα από τη σύνδεση τους για την επόμενη. Αλλά ακριβώς. Απολαμβάνουν αυτό που κάνουν. Τους λέω ότι δεν παίζουν παθιασμένα με φανατισμό να πάνε στην μπάλα σε εισαγωγικά να φάνε αντίπαλο ή όχι. Έτσι. Έχουμε περάσει ένα μήνυμα, θέλουμε να παίξουμε ποδόσφαιρο. Αυτό. Θέλουμε να παίξουμε ποδόσφαιρο. Από εκεί και πέρα, εντάξει, είναι συνάρτηση πολλών πραγμάτων το ποδόσφαιρο. Είναι τύχη,
είναι. Εντάξει, χρειάζεται και τύχη, βέβαια. Ασταθμητοί παράγοντες. Ποια τυχεία υπάρχει. Βέβαια, βέβαια. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Γι' αυτό είναι και το ωραιότερο άθλημα, έτσι. Γιατί είναι απρόβλεπτο. Κανείς μπορεί ακριβώς, να πει. Ακριβώς. Μπορεί σε έναν αγώνα έχει την μέρα, έχει 5-6 δοκάρι, να σου καλύψει και να χάσει. Εντάξει, αυτό. Κατά σημασία έχει τρόπο... να παίζει ποδόσφαιρο και να το χαίρεσαι. Ακριβώς. Και να το χαίρεσαι. Και η στεναχώρια είναι μέσα και η ήττα είναι μέσα, αλλά να το χαίρεσαι. Αυτό που κάνεις να το χαίρεσαι. Γιατί αν δεν παίζανε τα παιδιά ποδόσφαιρο, θα ήταν κάπου αλλού. Σίγουρα. Και νομίζω ότι το ποδόσφαιρο το ξέρεις καλά κι εσύ. Κοιτάξτε, εγώ έχω παίξει μπάλα σε αρκετές ομάδες. Είναι ένα πραγματικό σχολείο, γιατί και μέσα από τη στεναχώρια καταλαβαίνεις πώς είναι η πραγματικότητα στη ζωή, αλλά και μέσα και από τις ευχάριστες στιγμές καταλαβαίνεις ότι είναι, έτσι είναι η ζωή που προχωράμε, έτσι, γενικότερα. Ακριβώς. Επειδή έχεις παίξει και αρκετά χρόνια μπάλα, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Τι έχει αλλάξει, πιστεύεις, στην φιλοσοφία του αθηναϊκού ποδοσφαίρου περισσότερο που το ζούμε και έτσι, το ζεις και πιο έντονα. Όλα αυτά τα τελευταία χρόνια από την εποχή που ξεκίνησε να παίξει ποδόσφαιρο μέχρι σήμερα, τι είχε αλλάξει την νοοτροπία των παιδιών, των προπονητών και των γονέων ακόμα. Έχουν αλλάξει, κύριε Φώτη, πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλά. Καταρχήν, αλλάζει η ίδια η κοινωνία. Η ζωή προχωράνε τα πράγματα, άλλες ταχύτητες. Το ποδόσφαιρο και γενικότερα ο αθλητισμός, όχι μόνο το ποδόσφαιρο, έχει γίνει επιστήμη. Αυτό είναι γεγονός. Πρέπει να έχεις ιδιαίτερες γνώσεις, δεν μπορεί, ας πούμε. Μιας και μιλάμε για το ποδόσφαιρο, το άθλημα το δικό μας, έτσι, να μην μιλάμε γενικότερα. Εντάξει. Στο ποδόσφαιρο πρέπει να ασχολούνται άνθρωποι που να έχουν τεχνικές γνώσεις. Βλέπε, προπονητής πρέπει να έχει δίπλωμα. Γυμναστές. Αυτό είναι γεγονός. Έτσι. Άνθρωποι που περιβάλλουν τις ομάδες να. Και αυτό που είπατε, το πολύ απλό, το να έχεις παίξει ποδόσφαιρο στο ερασιτεχνικό, δεν είναι έτσι κάτι εύκολο. Η νοοτροπία, μου είπατε για νοοτροπία των παιδιών. Θυμάμαι τα χρόνια τα δικά μου, πως στις ομάδες που έπαιζα ποδόσφαιρο, ας πούμε, εντάξει, ήταν λίγο πιο απλοϊκά τα πράγματα. Και λίγο πιο σκληρό το ποδόσφαιρο, με την έννοια ότι εντάξει, είχες να ξεπεράσεις, ήταν πιο πολύ δύναμη. Όχι, δεν υπήρχε τέχνη από παίκτες, έτσι. Τέχνη, επιτρέψτε μου να πω, τέχνη υπήρχε και θα υπάρχει. Και τα σημερινά παιδιά έχουν, ξέρουν, μπάλα μαθαίνεται, έτσι. Γεννιέσαι. Απλά δεν βελτιώνει κάποια πράγματα. Παρότι δεν είμαστε Βραζιλιάνοι, γεννιόμαστε με την μπάλα, είναι γεγονός. Έχει πολύ ταλέντο η Ελλάδα. Έχει πολύ ταλέντο η Ελλάδα. Απλά θέλουμε τις γνώσεις, τις βοήθειες. Αυτό το κομμάτι είναι που αναφέρατε κι εσείς. Και οι γονείς πρέπει να βοηθάνε τα παιδιά, βέβαια. Έτσι. Μέχρι ένα σημείο. Από εκεί και πέρα, οι γονείς πρέπει να δίνουν τις συμβουλές στα παιδιά ώστε να τα φέρουν στις ομάδες. Οι ομάδες από εκεί και πέρα πρέπει να έχουν τους κατάλληλους ανθρώπους και τις γνώσεις να βοηθάνε τα παιδιά. Και τα παιδιά, επειδή έχουν αλλάξει όλα, αλλάζει η κοινωνία, βλέπουμε την τεχνολογία, βλέπουμε τα παιδιά, δεν έχουν την ίδια όρεξη και το ίδιο ζήλο. Ακριβώς. Που είχαμε εμείς. Να το πούμε έτσι απλά. Εμείς είχαμε τις αλάνες, ήμασταν όλη μέρα στους δρόμους, παίζαμε ποδόσφαιρο. Εντάξει, τα παιδιά έχουν πολύ. Πολλές πληροφορίες σήμερα. Λειτουργούσαμε με πιο καθαρό μυαλό. Τώρα είναι διαφορετικά. Τα παιδιά είναι μέσα κλεισμένα. Δεν θα έλεγα ότι το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο σήμερα είναι αμυγός ερασιτεχνικό. Ναι, δεν είναι αμυγός. Δεν είναι ερασιτεχνικό. Όμως θα ήθελα να δώσω εδώ μια συμβουλή στα νέα τα παιδιά που παίζουν ποδόσφαιρο. Να το αγαπήσουν λίγο περισσότερο το ποδόσφαιρο ως ποδόσφαιρο. Και δεν είναι όλα τα πράγματα και να μην έχουν την επαγγελματικά. Ότι δεν είναι τι χρήματα θα βγάλω σε συνέχεια. Μα όχι, αυτό έρχεται μόνο και το αυτό δεν είναι καλό, κακό το σκέφτονται προς Θεού, έτσι. Όχι, να το σκέφτονται, ναι, ναι. Αλλά όχι, όχι μόνο αυτό. Δεν σκεφτόμαστε. Σκεφτόμαστε να παίξουμε μπάλα και αυτά έρχονται μόνα τους. Δουλεύουμε, εξέλιξη, επάγγελμα, χρήμα. Σωστό. Αυτά τα τέσσερα χαρακτηριστικά σημεία που είπες και στοιχεία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Έρχεται βήμα-βήμα όμως, βήμα-βήμα. Δεν μπορούμε να τα πετύχουμε όλα, ας πούμε, στα 18 μας, στα 20 μας. Πρέπει να δουλέψουμε. Εγώ θα έλεγα ότι το ποδόσφαιρο αποτελεί πλέον μονόδρομο για τους γονείς. Πρέπει να φέρουν τα παιδιά, έτσι. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος για μένα. Σίγουρα. Είτε αθλητισμός, όχι μόνο το ποδόσφαιρο και τα άλλα αθλήματα, έτσι. Γιατί διαμορφώνονται, πιστεύω, σωστοί χαρακτήρες. Και είπες προηγουμένως ότι πρέπει να υπάρχουν προπονητές, πλέον επιστήμονες, διπλωματούχοι. Είναι γεγονός, ναι. Γιατί και το μικρό παιδί που είναι ποδοσφαιριστής δεν μπορεί να το κορυδέψει. Όταν δεν έχει γνώσει κάποιο προπονητή, το καταλαβαίνει και με τσιρικάς. Έτσι, δεν το ξεγελάς εύκολα. Τα σημερινά παιδιά και οι καινούργιες γενιές είναι πανέξυπνες, δεν το συζητάμε αυτό. Απλά αυτό που είπαμε, ναι, χρειάζεται γνώση. Χρειάζεται γνώση ιδιαίτερη. Τα παιδιά, οι ερασιτέχνες. Κοιτάξτε, θα σας πω ένα σκεπτικό που έχω δικό μου, μια φιλοσοφία. Ο επαγγελματίας είναι επαγγελματίας. Έχει φτάσει σε ένα επίπεδο, είναι επαγγελματίας. Έχει τις κατάλληλες προϋποθέσεις εκεί που βρίσκεται στις ομάδες τις επαγγελματικές. Έχει την υποστήριξη, τη διατροφή του, το γυμναστή του. Έχει πρόγραμμα, έχει ωράριο. Ξέρει πότε θα ξεκουραστεί, πότε θα φάει.
Ο εραστέχνης είναι κάτι διαφορετικό. Κατά κάποιο τρόπο έχει ένα τυποποιημένο πρόγραμμα επαγγελματίας και ξέρω ότι πρέπει να λειτουργήσει πάνω σε αυτό. Ακριβώς. Ναι. Και λειτουργεί πάνω στο πρόγραμμα. Ο εραστέχνης θέλει ιδιαίτερες γνώσεις, γιατί δεν μπορεί ένα παιδί, ας πούμε, να πηγαίνει. Να πούμε ένα απλό παράδειγμα. Το πρωί να ξυπνάει 6 ώρα το πρωί και να πηγαίνει να εργάζεται στην οικοδομή. Δεν υπάρχουν σήμερα αυτά, αλλά λέμε ένα παράδειγμα που το έζησα εγώ στα χρόνια μου. Δυστυχώς έχει σβήσει οικοδομή, αλλά. Ναι, ναι, αλλά λέμε ένα παράδειγμα. Ναι. Να πηγαίνει να εργάζεται ένα 8ωρο, ένα 10ωρο και να έρχεται το μεσημέρι, το απόγευμα στην προπόνηση της ομάδας σκοτωμένο, σε εισαγωγικά έτσι, και να έχει κάποιον άνθρωπο που να μην ξέρει και να τον τραυματίζει. Είναι πολλά, είναι πολλά, είναι επιστήμη. Είναι ο προπονητής, ο γυμναστής, διατροφή. Είναι πάρα πολλά. Είναι επιστήμη, όπως είπαμε. Πάντως και αρκετοί ποδοσφαιριστές, κάποια παιδιά είναι ήρωες και καμιά φορά δεν πρέπει να απαιτούν πολλά πράγματα από την εξέδρα, να φορτώνουν με άγχος ο κόσμος της ομάδας, όχι της δικιάς σας γενικότερα. Γενικά. Γιατί όπως λες, κάποια παιδιά ξυπνάνε νωρίς, κάποια πάνε σχολείο, κάποια πάνε φροντιστήριο, κάποια κάνουν πολλές διαδρομές και έρχονται να δώσουν αυτή τη δύναμη που τους έχει απομείνει και το κάτι παραπάνω μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Για αυτό το λόγο είναι ο ήρωες. Και δεν το λέω για τους παίκτες που σκέφτονται κυρίως πιο πολύ επαγγελματικά. Να κάνουν πρωταθλητισμό σε μια ομάδα και παίρνουν κάποια χρήματα και καλά κάνουν τα παιδιά, έτσι. Αλλά κυρίως αυτούς που παίρνουν ελάχιστα, ίσως και τίποτα, και έρχονται να δώσουν στην ομάδα που αγαπάνε τον καλύτερο τους εαυτό μέσα από δύσκολες συνθήκες και μέσα από προβληματισμούς. Γιατί γνωρίζοντας ότι οι ελληνικές οικογένειες τα τελευταία χρόνια ζουν δράμα οικονομικό, προσπαθούν να το αποβάλουν αυτό έστω για τα λίγα λεπτά και κάποιες ώρες που είναι στο γήπεδο και να έρχουν να λειτουργήσουν σωστά. Έτσι ακριβώς. Η κοινωνία περνάει δύσκολα, οι οικογένειες περνάνε δύσκολα, τα παιδιά προσπαθούν να βρουν μια διέξοδο, γιατί το ποδόσφαιρο είναι διέξοδο, έτσι. Κάποιοι μπορούν να το βλέπουν και επαγγελματικά ως μια αποκατάσταση και καλά κάνουν, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά ταλαντούχα και θα πρέπει να δουλέψουν. Και όπως ξέρετε όλοι, ακόμα και τα πολύ μεγάλα ονόματα στην Ελλάδα, στη χώρα μας, έχουν ξεκινήσει από το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Βέβαια, αυτό είναι γεγονός. Είναι η πηγή του ποδοσφαίρου το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Και θα πρέπει να προσεχθεί περισσότερο. Και κάποια παιδιά που έπαιξαν και στην εθνική του Euro 2004 από το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο ξεκίνησε. Έτσι, αυτό μην το ξεχνάμε και αυτό νομίζω ότι παρέχει έτσι το, περνάει το μήνυμα στα νεότερα παιδιά ότι εφόσον θέλουν να πάνε κάπου πιο ψηλά, δεν αρκεί μόνο το ταλέντο. Πρέπει να δουλέψουν, πρέπει να έχουν έρθει, να μην βαριούνται. Αυτό είναι γεγονός. Να μην περιμένεις δηλαδή να έρχεσαι το μάνα εξ ουρανού ότι αν δεν προπονηθείς πρέπει να παίξεις οπωσδήποτε χωρίς να προπονηθείς, γιατί είμαι ο παιχταράς και πρέπει να μπω μέσα. Πρέπει να δουλέψεις για να φτάσεις σε ένα επιθυμητό σημείο και να παίξεις και σε μια ευρωπαϊκή ομάδα, γιατί όχι, να το απολαύσουμε όπως αρκετά παιδιά μέχρι τώρα. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, μιας και έρχονται γιορτές Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά, πριν κλείσουμε με την παρουσία σου στη σημερινή εκπομπή, ποιο είναι το μήνυμα που θα ήθελες να περάσεις και για την ομάδα σου και για την μεγάλη κοινωνία που λέγεται Αθηναϊκό Παύλα Ερασιτεχνικό Ποδόσφαιρο και γενικότερα για όλους τους Έλληνες? Εγώ καταρχήν θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους όσους απαρτίζουν το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και όχι μόνο, αλλά μιας και μιλάμε, γιατί είμαστε μέλη του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου της Αθήνας, καλές γιορτές, χρόνια πολλά σε όλους, στις οικογένειες όλων των παικτών, παραγόντων, διοικήσεως, έψα, διαιτητών, μην ξεχνάμε και αυτό. Έχει το κομμάτι. Άνθρωποι, γιατί, είναι, ακριβώς κύριε Φώτη, γιατί και οι διαιτητές είναι παιδιά μας. Είναι παιδιά. Στα τοπικά πρωταθλήματα παίζουν παιδιά ηλικίας που θα μπορούσαν να παίζουν να είναι ποδοσφαιριστές των ομάδων. Εντάξει, όλοι γκρινιάζουμε, όλοι έχουμε παράπονα, όλοι θα πούμε μια κουβέντα, αλλά είναι παιδιά, πρέπει να τα αγκαλιάσουμε. Αυτό στο πρόγραμμα είναι. Φανταστείτε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα χωρίς διαιτητή, γίνεται. Γίνεται. Και η γκρίνια καλή να υπάρχει, γιατί και αυτό είναι στην ποδοσφαιρική ζωή. Την ωραία είναι η γκρίνια. Εγώ θέλω να ευχηθώ λοιπόν, για να το κλείσω, χρόνια πολλά να έχουν υγεία. Πάνω απ' όλα το νούμερο ένα είναι η υγεία. Το σημαντικότερο. Το σημαντικότερο. Χωρίς υγεία δεν μπορείς να παίξεις ποδόσφαιρο. Δεν μπορείς να λειτουργήσεις γενικά. Υγεία σε αυτούς, τους ίδιους, στις οικογένειές τους και να έχουμε μια καλύτερη χρονιά σε όλα τα επίπεδα στο ποδόσφαιρό μας. Και καλή πρόοδο γενικά και στα παιδιά που ασχολούνται. Σε όλα τα παιδιά. Σε όλα τα λοιπόν, παιδιά. Εγώ να σε ευχαριστήσω και για εγώ την παρουσία. Θα έχουμε τη συνέχεια και κάποιες άλλες φορές να τα πούμε και με πολύ κόσμο βέβαια. Βεβαίως. Καλό κουράγιο, ότι χρειάζεται υπομονή γενικά. Τίποτα, και συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Γερός το μάικ στο ποδόσφαιρο. Το να είσαι παράγοντας στα λόγια είναι εύκολο. Το να είσαι στην πραγματικότητα μέσα στην ομάδα είναι αρκετά δύσκολο. Αλλά εσείς, κάποιοι άνθρωποι που έχετε παίξει και μπάλα, τα καταφέρνετε καλύτερα. Λοιπόν, στο σημείο αυτό να πούμε, θα δούμε συνέχεια, θα πάμε λίγο ανάποδα πάλι. Δηλώσεις από τα παιχνίδια: ο Ηλίου Άρης Χολαργού 4-0, Αναγέννηση Πετρούπολης Άγιος Δημήτριος 3-1, Άγιαν Άργυρη Μεγαστατικός 2-1, Νέα Ιωνία Ρούφ 1-2, Μελίσσα Βρυλίσσα 1-3, Άγιαξ Σταύρου Κηπούπολη 1-0, Πανσταυραϊκός Διόνυσος 0-2 και Ερμής Κηβερίου Τεγλία Ραφίνας 3-2. Πρωταγωνιστές δηλώσεις των παιχτών, παραγόντων και προπονητών από αυτά τα μάτς. Πάμε να δούμε. Και μέχρι το 5-20 λεπτό ήμασταν πάρα πολύ καλοί.
Δυστυχώς, μια φορά αρχίσαμε να δεχτούμε το πρώτο γκολ πάλι από πέναλτι σε ένα αμφισβητούμενο που και ο διαιτητής ο ίδιος δεν πήγε στην αγκάση. Η αντίπαλη ομάδα είναι έμπειρη, με το που προηγήθηκε ανέβηκε. Η ποιότητά της είναι τέτοια που θέλει ένα να συνεχίσει καλά. Παρ' όλα αυτά πάλι προσπαθήσαμε, αλλά μετά μπήκαμε στη διαδικασία προσωπικών λαθών. Οι παίκτες μου σταθήκαν άπειροι και δεν διαχειριστήκαν. Σύντομα γεγονός ότι η αντίπαλη ομάδα έβαλε κάποια τέρματα με πολύ ωραίο τρόπο. Η στόχη της ομάδας είναι να παίζει καλό ποδόσφαιρο που προσπάθησαμε και παίξαμε και σήμερα. Να καταλάβει η Αθήνα ότι ο Άρης Κολαργού πάει να παίξει μπάλα με μικρά παιδιά που είναι ο στόχος της ΕΠΣΑ και έτσι πρέπει να γίνεται. Και να πάμε όσο καλύτερα μπορούμε, όσο ψηλότερα μπορούμε. Παλεύοντας από κάθε παιχνίδι. Μετά το ατυχές αποτέλεσμα που είχαμε τις περασμένες εβδομάδες, όλοι θέλαμε να κάνουμε νίκη σήμερα, οπωσδήποτε, για να κρατηθούμε ψηλά βαθμολογικά στην βαθμολογία. Το καταφέραμε, παίξαμε καλό ποδόσφαιρο σε ένα νεανικό σύνολο όπως ήταν ο Άρης Κολαργό, που προσπάθησε να παίξει μπάλα και έτσι μας βοήθησε και εμάς να παίξουμε μπάλα και να μπορέσουμε να φτάσουμε σε μια άνετη νίκη. Η στόχη της ομάδας, έχω πει, τη στιγμή που έχουμε κάνει αυτή την πορεία που έχουμε κάνει ως τώρα, είναι αυτή τη στιγμή να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα και παιχνίδι με παιχνίδι θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε το στόχο μας. Έχουμε κοντά μας τον προπονητή της αναγέννησης, κύριο Σάκη Καλογερόπουλο. Συγχαρητήρια για την νίκη. Η ομάδα έδειξε δύο πρόσωπα. Στο πρώτο ημίχρονο, όπως είδαμε, δεν ήταν και τόσο καλή, αλλά στο δεύτερο έδειξε πάρα πολύ καλό αγωνιστικό πρόσωπο και κατάφερε να γυρίσει με 3 γκολ το παιχνίδι. Πού θεωρείτε ότι κρίθηκε η αναμέτρηση και τι είπατε στα αποδυτήρια ώστε να αλλάξει τόσο πολύ με την καλή έννοια δραματικά η εικόνα της ομάδας? Η αλήθεια είναι ότι παίζαμε έναν αντίπαλο ο οποίος είναι από τις ομάδες τις ισχυρές του ομίλου μας. Είναι μια ομάδα που είναι πολύ δυνατή. Έχει δείξει ότι έχει εμπειρία γενικότερα στην β' κατηγορία. Βασικά και η ομάδα αυτή είναι για μεγαλύτερη κατηγορία. Και μόνο το όνομά της λοιπόν μας έκανε να είμαστε λίγο ανασταλτικοί στο πρώτο ημίχρονο. Αποτέλεσμα δε το να έχουν όντως το πρώτο ημίχρονο να ανήκει στον Άγιο Δημήτριο. Δεχτήκαμε και ένα γκολ, ήμασταν πίσω στο σκορ. Μπήκαμε λοιπόν στα αποδυτήρια και είπαμε ότι πρέπει να παλέψουμε το παιχνίδι με νύχια και με δόντια. Να κάνουμε ό,τι μπορούμε και ό,τι περνάει από τα πόδια μας και να μπορέσουμε να φέρουμε το παιχνίδι πάλι στα ίσα. Πράγματι έγινε, τα παιδιά μπήκαν με μεγάλη διάθεση. Δείξανε ότι τα παιδιά αξίζουν όχι μόνο με ίσο κατηγορία, αλλά με κάποιες ενδεχόμενες προσθήκες που αν θα κάνουμε τον Ιανουάριο για κάτι καλύτερο εν γέννη και εν τόσο στο μέλλον. Πιστεύω ότι τα παιδιά κάνουν ένα καταπληκτικό δεύτερο ημίχρονο. Και αν κάνω μια ανασκόπηση όλου του παιχνιδιού, ότι δικαίως πήραμε τους 3 πόντους. Νομίζω βάλατε κι εσείς λίγο το χέρι σας με τις αλλαγές, όπως είδαμε στην ισοφάριση. Ο προπονητής κρίνεται από το αποτελέσματος. Ευτυχώς κάναμε κάποιες αλλαγές, να τονώσουμε λίγο το κέντρο και την επίθεσή μας. Όντως βγήκαν αυτές οι αλλαγές που κάναμε. Και βέβαια τα παιδιά με αυταπάρνηση δώσανε ό,τι είχαν στο δεύτερο μήχρονο για το θετικό αποτέλεσμα. Αντώνη Αθανασόπουλος, σκόρερ του δεύτερου τέρματος της αναγέννησης. Αντώνη, συγχαρητήρια για τον γκολ, συγχαρητήρια για την νίκη. Η ομάδα έδειξε ένα πολύ καλό πρόσωπο στο δεύτερο μέρος. Πού πιστεύεις ότι οφείλεται αυτή η καλή αλλαγή για την ομάδα σας, ώστε να γυρίσει το παιχνίδι? Πιστεύω ότι μετά που βγήκαμε το πρώτο μήχρονο και μπήκαμε στα πολιτήρια, μας είπε κάποια πράγματα ο προπονητής μας και μας σήκωσε με κάποιο τρόπο. Και μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο, αν και ήταν πάλι δύσκολο. Αν με το πρώτο γκολ του Σχίζα άλλαξε το παιχνίδι και με το δικό μου μετά έγινε αναμέτρηση. Μετά βάλαμε και ένα τρίτο γκολ και πήραμε την νίκη, πιστεύω. Και ήμασταν πολύ μαχητικοί. Ο Άγιος Δημήτριος, όπως ξέρεις, είναι μία από τις καλύτερες ομάδες της κατηγορίας. Θεωρείς μία καλή νίκη αυτή για τη συνέχεια του πρωταθλήματος? Πιστεύεις θα στονώσει το ηθικό? Για μας και για να μείνουμε στη β' κατηγορία. Θεωρώ ότι έπρεπε το μάτς να το τελειώσουμε από τον πρώτο ημίχρονο. Χάσαμε πολλές ευκαιρίες, κλασικές ευκαιρίες που δεν χάνονται. Αρχές δευτέρου ημιχρόνου πάλι το ίδιο πράγμα, να γίνει το 2-0 σε 2 καθοριστικές φάσεις μέσα από την περιοχή. Από τη στιγμή που δεν έγινε, βρεθήκαμε σε μια κόντρα, φάγαμε ένα γκολ από το πουθενά, γιατί έγινε λάθος στην αμυντική λειτουργία της ομάδος. Αυτό εκνεύρισε την ομάδα μας, χάσαμε την ψυχραιμία μας, γιατί ουσιαστικά εμείς θέλαμε το παιχνίδι και μας βγήκε εκνευρισμός. Από εκεί και πέρα πίεσε η ομάδα η έδρα, είχαν και τον αέρα, κερδίσαν ένα φάουλ στην περιοχή, έγινε ένα φάουλ,
κόλλησε η μπάλα στο γάμα, πιέσαμε να σοφαρίσουμε, δεν μπορέσαμε να σοφαρίσουμε και σε μια φάση το 92-93 έγινε το 3-1. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα της Αναγέννησης που προσπάθησε να παίξει ποδόσφαιρο. Από εκεί και πέρα εμείς είμαστε υποχρεωμένοι κάθε παιχνίδι να κυνηγάμε το αποτέλεσμα. Δεν έχουμε δικαίωμα δηλαδή και ισοπαλία να κάνουμε. Έχουμε μπροστά μας, έχουμε περίοδο μεταγραφών, θα γίνουν διορθωτικές κινήσεις στην ομάδα και πιστεύω θα πάει καλά η ομάδα μας. Είμαι κοντά μας τον Νίκο Βλαχόπουλο του Αγίου Δημητρίου. Νίκο, πρώτο ημίχρονο πολύ καλή ήσασταν. Στο δεύτερο, τι πιστεύεις ότι στράβωσε τόσο και η ομάδα όχι μόνο δεν κέρδισε αλλά κατάφερε και να χάσει? Είχαμε πολλά προβλήματα σήμερα, είναι αλήθεια. Πάντως αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία για μια ομάδα σαν εμάς που πρωτοστόχος είναι το πρωτάθλημα. Πέσαμε σε ένα πολύ μαχητικό αντίπαλο. Όταν στο 0-1 δεν τελειώσαμε το παιχνίδι, δεν είχαμε την ευκαιρία. Η αντίπαλη ομάδα ήταν πάρα πολύ καλή, μαχητική μέχρι το τέλος. Και στο τέλος, έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, δικαίως πήρε το τρίποδο. Πάντως για μας αυτό δεν λέει κάτι, ούτε δικαιολογία, τραυματισμοί, ούτε τίποτα. Οφείλουμε να σηκώσουμε κεφάλι και να συνεχίσουμε. Επόμενη μέρα για την ομάδα. Τίποτα. Ο Άγιος Δημήτρης έχει στόχο το πρωτάθλημα. Αυτό δεν είναι κάτι άλλο. Είναι μια κακή στιγμή. Πρέπει όλοι να παλέψουμε. Τίποτα. Η ομάδα είναι η παραμονή στην κατηγορία. Θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις ούτως ώστε να καταφέρουμε το στόχο αυτό. Το πρωτάθλημα έχει πάρα πολύ δρόμο ακόμα. Έχει ακόμα δύο παιχνίδια για να τελειώσει ο πρώτος γύρος. Είναι 15 παιχνίδια. Μπορεί η ομάδα να ανακάμψει και να πετύχει τον τελικό του στόχο. Τώρα, όσον αφορά το παιχνίδι. Δυστυχώς δεν μπήκαμε καλά στο παιχνίδι, ενώ είχαμε ζητήσει από την αρχή να μπούμε από το πρώτο λεπτό δυνατά να διεκδικήσουμε το παιχνίδι γιατί το χρειαζόμασταν οπωσδήποτε στους βαθμούς. Το πληρώσαμε σε μια φάση διπλής αδράνειας στην αρχή με την εκτέλεση πέναλτι και μετά από αδράνεια στο πλάγιο out. Καταφέραμε, επιστρέψαμε, είχαμε πάρα πολύ καλή απόδοση στο τελευταίο κομμάτι του πρώτου ημιχρόνου. Δυστυχώς στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ αλλάξαμε το σχηματισμό και παίξαμε με πιο επιθετική τακτική, η ομάδα από καθαρή απειρία, γιατί αποτελείται κυρίως από νέους παίχτες, δέχτηκε ένα γκολ, βρέθηκε πάλι στο σκορ, προσπάθησε πάλι να αντιδράσει. Δυστυχώς όμως δεν τα κατάφερε. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, δεν μπορούμε παρά να συνεχίσουμε. Έχουμε ένα στόχο και θέλουμε να πετύχουμε αυτό. Εντάξει, νομίζω ότι προσεγγίσαμε πολύ καλά το παιχνίδι, μπήκαμε καλύτερα από τον αντίπαλο. Ευτυχήσαμε να προηγηθούμε νωρίς, χάσαμε το πέναλτι στην επόμενη φάση, ευτυχήσαμε να προηγηθούμε. Νομίζω ελέγχαμε το παιχνίδι εκτός από το διάστημα 25 με 35 που δεχτήκαμε τον γκολ από ένα δικό μας ατομικό λάθος. Βέβαια αυτά είναι μέσα στο ποδόσφαιρο, πρέπει να προχωρήσουμε. Στο δεύτερο ημίχρονο νομίζω ήμασταν πιο συμπαγείς, είχαμε πιο κοντά τις γραμμές μας και κυκλοφορήσαμε καλύτερα την μπάλα. Ευτυχήσαμε από μια στατική φάση πάλι να πάρουμε προβάδισμα στο σκορ και νομίζω ότι στο τέλος αδικήσαμε τον εαυτό μας καθώς αγχωθήκαμε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Όταν κάνει 4-5 κλασικές ευκαιρίες να τελειώσει το μάτς και δεν το τελειώνει, είναι λογικό στο τέλος να πιεστούμε. Πολύ μεγάλη νίκη, συγχαρητήρια στα παιδιά, αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές. Οι παίχτες κάνουν τον προπονητή, ο προπονητής κάνει την ομάδα. Εμείς οφείλουμε να συνεχίσουμε. Έχουμε άλλο ένα παιχνίδι με τον Αθηναϊκό, το οποίο πρέπει να το κερδίσουμε και στις γιορτές με ηρεμία να πάρουμε κάποιες αποφάσεις για την ομάδα. Συγχαρητήρια πολλά και πάλι στα παιδιά. Το μάτς ήταν πολύ καλό. Πήγαμε πολύ καλά, είχαμε πάρα πολλές ευκαιρίες. Η νίκη ήταν σημαντική για μας. Πιστεύω ότι την αξίζαμε, ειδικά σε αυτό το παιχνίδι. Έπρεπε να πάρουμε την νίκη για να προχωρήσουμε και να συνεχίσουμε για να είμαστε και πρώτοι μετά τις γιορτές. Είχαμε πολλές ευκαιρίες, ειδικά στο δεύτερο. Δεν απειληθήκαμε πολλές φορές και πιστεύω το μάτς κρίθηκε εκεί στο 2-1, μπορούσαμε να γίνει και 3-1 εύκολα και πήραμε αυτό το παιχνίδι. Τώρα παίζουμε ένα δυνατό παιχνίδι που πρέπει οπωσδήποτε να το πάρουμε για να μπορέσουμε να πάμε στο δεύτερο γύρο με περισσότερους βαθμούς για να πάρουμε και τα ζητήρια. Δυστυχώς άλλη οργάνωση είχαμε κάνει στην αρχή της χρονιάς. Αλλιώς είμαστε εκεί τα πράγματα, θα παλέψουμε και θα γίνει. Κοντά μας το σκόρερ του πρώτου τέρματος για τους Αγίους Αναργύρους, Βασίλη Κρητικό. Βασίλη, συγχαρητήρια για τη νίκη. Ήσουν και σκόρερ σήμερα από τους πρωταγωνιστές. Πού θεωρείς ότι κρίθηκε η αναμέτρηση σήμερα? Καλησπέρα. Εντάξει, πιστεύω η αναμέτρηση κρίθηκε στις μονομαχίες, στις προσωπικές μονομαχίες. Στο δεύτερο ημίχρονο παρουσιάσαμε καλύτερη εικόνα από ό,τι στο πρώτο. Πήγαμε πιο δυνατά. Καταφέραμε να προηγηθούμε. Μα ισοφάρισε αντίπαλος, δεν τα παρατήσαμε, συνεχίσαμε. Κρατήσαμε ένα πέναλτι που το καταφέραμε να το βάλουμε. Πήραμε τους τρεις βαθμούς και συνεχίζουμε στο στόχο μας. Στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους σε είδαμε λίγο πιο μπροστά. Είχες κάποια οδηγία από τον προπονητή για κάποια ανταξαρτησία? Στο δεύτερο μέρος απλώς
ήταν η μπάλα λίγο προς την χαμηλωτική να παίζουμε τη μεριά τη δικιά μου. Έτσι προσπαθούσα να βοηθήσω τη εξαιρετική προπονητή μου. Επόμενη μέρα τώρα για εσάς, μετά την νίκη αυτή. Την ξεχνάμε κιόλας την νίκη, κρατάμε μόνο τη χαρά τη σημερινή ημέρα που αύριο δουλεύουμε για το επόμενο παιχνίδι. Να δουλέψουμε καλά, να καταφέρουμε να πάρουμε τους τρεις πόντους στο επόμενο μάτσι. Πραγματοποιήσαμε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο ξέραμε την αρχή ότι θα πήγαινε πάρα πολύ στην τακτική και στην δύναμη. Εμείς προσπαθήσαμε να εξουδετερώσουμε τα πλεονεκτήματα του αντιπάλου. Το είχαμε δουλέψει όλη την εβδομάδα. Έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, θεωρώ ότι όσο περνούσε η ώρα ήμασταν όλο και πιο καλύτεροι, όλο και πιο ουσιαστικοί. Και ευτυχήσαμε να σκοράρουμε με το Μούτσο και να πάρουμε αυτούς τους τρεις πολύτιμους βαθμούς που θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Η συνέχεια είναι πάρα πολύ δύσκολη. Εμείς κοιτάζουμε παιχνίδι-παιχνίδι. Αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά, γιατί κάθε εβδομάδα μου δείχνουν και μου αποδεικνύουν ότι είναι μια ομάδα η οποία έχει στόφα πρωταθλητή, έχει καρδιά πρωταθλητή. Αλλά εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο παρά να συνεχίζουμε τη σκληρή δουλειά και να κοιτάζουμε παιχνίδι-παιχνίδι να βελτιωνόμαστε. Κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι αυτή τη στιγμή και τίποτα άλλο. Σε άλλες που έχουμε αντιμετωπίσει τις τελευταίες αγωνιστικές, την ομάδα της Κηφούπολης, η οποία ήρθε μέσα στο γήπεδό μας για να προσπαθήσει να παίξει ποδόσφαιρο. Αυτό προκάλεσε το να γίνει ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, πολύ δυνατό και από τις δύο μεριές. Το πρώτο ημίχρονο μπήκαμε, προσπαθήσαμε να βρούμε το ρυθμό μας, να βγάλουμε αυτά που δουλεύουμε κάθε εβδομάδα μέσα στην προπόνηση. Η αλήθεια είναι ότι δυσκολευθήκαμε, βρήκαμε μια πολύ καλή αμυντική λειτουργία της Κηφούπολης. Ωστόσο, είχαμε 2-3 ευκαιρίες για να βάλουμε ένα γκολ και να μας βοηθήσει στη συνέχεια του αγώνα. Κάπου εκεί τελειώνει το ημίχρονο, μπαίνουμε μέσα στα αποδυτήρια, μιλάμε, βγαίνουμε στο δεύτερο, βγάζουμε, θα το πω γιατί πρέπει να το πω, καρδιά πρωταθλητή, βγάζουμε ψυχή, το πιστεύουμε, κάθε λεπτό που περνάει είμαστε πιο δυνατοί, πιο αποφασιστικοί, πιέζουμε ξεκάθαρα, στο δεύτερο ημίχρονο έχουμε το μονόλογο, με ένα γκολ του Μούτσα, ο οποίος τελικά το αποβλήθηκε από τον κύριο ζωγράφο, που θεωρώ ότι εξάλληλε την ανοχή του, γιατί δεν ήταν πέσιμο για να πάρει κάτι, ήταν 25 μέτρα έξω από την περιοχή, δέχτηκε μία κρούση, μία σύγκρουση από πίσω, δεν θεωρώ ότι είναι κόκκινη κάρτα. Μας έβαλε τον γκολ ο Γιώργος που μας βοήθησε πάλι σε άλλο ένα μάτς. Παρ' όλα αυτά συνεχίσαμε στον ίδιο ρυθμό, δεν ταμπουρωθήκαμε, πήγαμε να βάλουμε και δεύτερο. Είχαμε και άλλη μια ευκαιρία στο τέλος. Μας βρίσκει το τέλος του μάτς στη δεύτερη θέση. Έχει άλλη μια αγωνιστική την άλλη εβδομάδα πηγαίνοντας στην έδρα της Ελευθερούπολης και εκεί πρέπει να κερδίσουμε. Εμείς σκοπός μας είναι να μην τρώμε γκολ και μπροστά έχουμε την ποιότητα και την προσωπικότητα πάντα να ξεκλειδώνουμε τα παιχνίδια. Συνεχίζουμε. Καλή συνέχεια στην ομάδα της Κηφούπολης και θεωρώ ότι μέσα από τη δουλειά που κάνουμε κάθε εβδομάδα στο τέλος θα δικαιωθούμε. Ανταποκριθήκαμε πλήρως στις απαιτήσεις του παιχνιδιού. Ήμασταν πολύ καλοί στο πρώτο ημίχρονο, ανοίξαμε το σκορ και μετά το παιχνίδι πήγε φυσιολογικά. Ο αντίπαλος μας πίεσε λίγο στο δεύτερο, αλλά γρήγορα βάλαμε και το τρίτο γκολ και εκεί νομίζω τελείωσε και το παιχνίδι. Έγινε ένα παιχνίδι πολύ δυνατό, αρκετές φάσεις και από τις δύο ομάδες. Τα Μελίσια ανταποκριθήκαν και αυτοί, ήταν πολύ καλοί, μας δυσκολέψανε, αλλά νομίζω ήμασταν αρκετά προετοιμασμένοι για αυτό το παιχνίδι σε όλους τους τομείς. Λοιπόν, όπως βλέπετε κοντά μας είναι ο Ρένος ο Γιαμπουράς. Ρένο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, να πούμε ότι βέβαια και εμείς προερχόμαστε και δύο από ξενύχτη, έτσι, 24 ώρα βαράμε, γιατί πρέπει να είμαστε συνεπείς απέναντι στον κόσμο που μας διαβάζει. Να ενημερώνουμε συνέχεια τον κόσμο για όλα τα πράγματα, ό,τι γίνεται γύρω από το ελαστικό ποδόσφαιρο και όχι μόνο βέβαια. Να πούμε επίσης ότι ο Αντώνης Καρπούζας που είδαμε τον προπονητή του Αγίου Δημητρίου να το φιλοξενήσουμε τα Χριστούγεννα εδώ στην εκπομπή. Και ο Αντώνης Καρπούζας είναι αυτός που έφερε την Boca Juniors στην Ελλάδα και το Ρικέλμε μέσω και της συζύγου του που ήταν συγγραφέας και έγραφε αρκετά κείμενα για την Boca Juniors. Είναι αυτός που πρωτοέφερε αυτή τη μεγάλη σπουδαία ομάδα στην Ελλάδα.
με την οποία έγινε γνωριμία με τον Άρη και παίζει τα παιχνίδια. Λοιπόν, ποιο ήταν το χαρακτηριστικό στοιχείο της αγωνιστικής στην πρώτη κατηγορία της Αθήνας, Ρένο, τρέχουμε για να προλάβουμε τα δείγματα. Αυτή τη βδομάδα δεν τρέξανε, δεν ήταν πλήξεις, αυτοί που ήταν φαγοροί μείνανε στο... Οι πρωτοπόροι κερδίσαν. Λοιπόν, πάμε να δούμε αγωνιστική δράση. Πάμε από τα γήπεδα, από όλα σχεδόν και την πέρα της Αθήνας και της Εθνικής. ΑΟ Ηλίου, Άρης Χολαργού 4-0. Εδώ γίνεται το πέναλτι που αμφισβήτησε ο Άρης Χολαργού, με το οποίο ο ανταλής του ΑΟ Ηλίου κάνει το 1-0. Εμείς δεν παίρνουμε θέση, εμείς τα βλέπουμε, έτσι. Στο 37 ο Δαμασκηνός για τον ΑΟ Ηλίου, μια ομάδα που θέλει να ανέβει, έγινε το 2-0. Εδώ βλέπουμε. Θα γίνει εδώ η σέντρα. Κακή πορεία της μπάλας από τον τερματοφύλακα και όπως είπαμε εδώ ο Δαμασκηνός θα κάνει το 2-0 με πλάση. Εντάξει, γίνονται τα λάθη, μια νεανική ομάδα με πιτσιρίκια ο Άρης Χολαργού που έχει όλο το μέλλον. Εδώ ο Δούκας μπαίνει από πλάγια και κάνει το 3-0. Δεν τον έκοψαν εκεί οι αμυντικοί. Και στο 68 ο Κάρο με ένα τρομερό σουτ από πολύ μακριά, βλέπετε εδώ, ευνηδίες στον αντίπαλο τερματοφύλακα, η μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι από 40 μέτρα το σουτ, η μπάλα έσκασε μέσα από τη γραμμή και έγινε το 4-0. Πάμε στο άλλο μάτς, Αναγέννης Πετρούπολης Άγιος Δημήτριος 3-1, που ανεξάρτητα από το σκορ και δύο ομάδες έπαιξαν φοβερό ποδόσφαιρο, είχαν ευκαιρίες. Στο 39 προηγήθηκε με πέναλτι λοιπόν η ομάδα του Αγίου Δημητρίου, έγινε το 0-1, εδώ που ο Παναγιωτόπουλος το εκτέλεσε. Στο 45 ο Αντώνης Αθανασόπουλος, ένας εντυπωσιακός παίκτης νεαρός, είχε δοκάρει και στην πορεία της μπάλας στο rebound, επίσης χαμένη ευκαιρία για τον Αναγέννης Πετρούπολης. Στο 59 ο Σχίζας ήταν αυτός για τον Αναγέννης Πετρούπολης που βλέπουμε εδώ, έφερε το μάτς στα ίσια με ωραίο σουτ. Στο 84 επίσης θα δούμε στη συνέχεια ότι θα καταφέρει να κάνει το Αντώνης Αθανασόπουλος με φοβερό φάουλ, αλλά τσάρτα το 2-1. Προηγουμένως είδαμε το Σχίζα να ισοφαρίζει σε 1-1. Ένα φοβερό παίκτη ο Αντώνης Αθανασόπουλος με φάουλ, αλλά τσάρτα το ξαναβλέπουμε εδώ σε επανάληψη. Το 2-1, εκπληκτικό φάουλ. Συνηθίζει να τα κάνει αυτά. Και στο 91 ο Αλεξίου έβαλε το κερασάκι στη τούρτα. Είχαμε και τα δοκάρια, όπως είπαμε. Έγινε εδώ μια χαμένη ευκαιρία από κενό σε κενό τέρμα. Όλα μπαίνουν και όλα χάνονται στο ποδόσφαιρο. Έτσι λένε. Ναι. Και εδώ ο Αλεξίου θα κάνει το, από αυτή την προσπάθεια το 3-1. Αναγέννης Πετρούπολης. Εδώ έκανε ό,τι μπορούσε ο τερματοφύλακας. Δεν απέκουσε σταθερά την μπάλα και πήρε το rebound Αλεξίου και έκανε το 3-1. Για να έρθει Μικρασιατικός 2-1. Στο 59 και δύο ομάδες παρατάσσονται. Είχε από όλες ομάδες ενός λεπτού σιγή σε όλα τα παιχνίδια για στη μνήμη του Φιλίμωνα Βαφιάδη. Ένα παράγοντα με τρομερό ήθος στην έψα που έφυγε από τη ζωή. Από κόρνερ ο κριτικός με κεφαλιά θα κάνει το 1-0 προβάδισμα για την ομάδα των Αγίων Αναργύρων που πάει για άνοδο. Το παλεύει το συγκρότημα του Σίδωρου Σταυριανού. Στη συνέχεια ο Νταντής από προσπάθεια του Θαναϊλάκη θα κάνει το 1-1. Το πάλεψε ο Μικρασιατικός και στη συνέχεια στο 84 ο Αλιμπάς με πέναλτι από προσπάθεια του Στραβοκέφαλα έκανε το 2-1 για την ομάδα των Αγίων Αναργύρων. Νέα Ιωνία Ρουφ 1-2. Πήρε αυτό που ήθελε η ομάδα του Ρουφ, στημένη καλά στον αγωνιστικό χώρο. Το πάλεψε η Νέα Ιωνία, έτσι δεν υπάρχουν εύκολοι και δύσκολοι αντίπαλοι. Ό,τι κάνεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και εδώ πάλι ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Φιλίμωνα Βαφιάδη. Εδώ πέναλτι εκτέλεσε ο Τζόρτζης για την ομάδα του Ρουφ. Απ' έξω ο τερματοφύλακας ο Λαμπρόπουλος και στη συνέχεια έδιωξε ο Βιδίστα. Αλλά στη συνέχεια ο Τζόρτζης θα καταφέρει με κεφαλιά να κάνει το 0-1 για την ομάδα του Ρουφ. Εδώ συνεχίζει ο Κουτσιούμπας, θα ισοφαρίσει σε 1-1 και στο 69 από φάουλ του Τζόρτζη, ο Μπέρτζος, ένας σπουδαίος αμυντικός αλλά και επιθετικός που σκοράρει συνέχεια, θα κάνει το 1-2 για το Ρουφ και στη συνέχεια στο 80 στη κεφαλιά του Μπέρτζου, εκπληκτική απόκριση για Όσκορα από τον goalkeeper Λαμπρόπουλο που απογειώθηκε στο παραθυράκι. Μελίσσα Αυριλίσια 1-3, γειτονικό ντέρμπι, ανεξάρτητα το αποτέλεσμα, έγινε δυνατό ματς. Στο 37 ο Καγιώργης με πέναλτι θα κάνει στη φάση που δόθηκε εδώ το 0-1 για την ομάδα των Βρυλισσίων. Στο 48 ο Τσιούμας θα κάνει στη συνέχεια το 0-2. Στο παιχνίδι αυτό πήρε προβάδισμα 2 τερμάτων η ομάδα λοιπόν του Βρυλισσίων σε αυτό το γειτονικό ντέρμπι. Όπως είπαμε εδώ από το πλάγιο που θα εκτελεστεί συνέχεια ο Τσιούμας θα κάνει το 0-2. Προβάδισμα 2 τερμάτων για τη φιλοξενούμενη ομάδα των Βρυλισσίων. Στο 72 ο Δημήτρης Φακής, ένας πολύ σπουδαίος παίκτης για την ομάδα των Μελισσίων που το τελευταίο καιρό κάνει πολύ καλά παιχνίδια, θα καταφέρει να μειώσει σε 1-2 και να δώσει νέα πνοή στην ομάδα του και νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Όπως είπαμε, ο Δημήτρης Φακής σε αυτή τη φάση θα καταφέρει να μειώσει.
Στο ακυρώθηκε και ένα γκολ εδώ που πέτυχε ο Βολικάκης ως offside και διαμαρτύρονται τον Μιλισσού που έχουν αρκετά παράπονα από τη διαιτησία. Και όπως είπαμε εδώ θα καταφέρει να μειώσει τη διαφορά στο σκορ σε 1-2. Τα Μελίσσα είχαν παράπονα και για το πέναλτι που δόθηκε και για τον γκολ που ακυρώθηκε ως offside. Και στο 76 πάντως ο Κατσιμίχας με φάουλ θα γράψει το τελικό 1-3. Εδώ όπως βλέπουμε για την ομάδα των Βρυλισσίων. Έπεσε ο τερματοφύλακας, πολύ δύσκολο φάουλ, η μπάλα στο παραθυράκι. Στη συνέχεια πάμε στο άλλο μάτς Άγιαξ Σταύρου Κηπούπολη 1-0. Ένα μάτς πολύ δυνατό ανάμεσα σε δύο πολύ επίσης πάρα πολύ δυνατές και αξιόμαχες ομάδες. Νέα συνεχόμενη νίκη για την ομάδα του Άγιαξ Σταύρου με 1-0 που διατηρείται στις κορυφαίες θέσεις βαθμολογίας. Πάει για άνοδη ομάδα, αυτός είναι ο στόχος, έτσι να μην κρυβόμαστε κιόλας. Στο 82 ο Μούτσας ήταν αυτός που θα έδωσε τη νίκη με το 1-0 ο φόρ της ομάδας του Άγιαξ Σταύρου για την γηπεδούχα ομάδα. Ο Μούτσας λοιπόν θα κάνει το 1-0. Είχα και δοκάρει η ομάδα σε ένα φοβερό φάουλ σουτ του Ερμάλ. Όπως είπαμε και στη συνέχεια εδώ χάθηκε και μια ευκαιρία από τον από το Μαρτέκα να παίξει που είναι σκόρερ, αλλά και οι μεγάλοι σκόρερ χάνουν τα γκολ. Αυτό είναι και είχαμε και ένα κυριότερο γκολ για την ομάδα του Άγιαξ Σταύρου που πέτυχε ο Γεωργίου. Και βέβαια εδώ βλέπουμε και τον γκολ που πέτυχε ο Μούτσας και με το οποίο έγινε το 1-0. Πανσταυραϊκός Διόνυσος 0-2. Πανσταυραϊκός και αυτός έχει παράπονα από την διαιτησία και έχει πάντα και είχε και αυτή τη φορά μια πολύ δυνατή εξέδρα με πολύ κόσμο και με τις κόρνες μια πολύ καλή ατμόσφαιρα. Και τα δύο γκολ πάντως της ομάδας του Διόνυση πέτυχε ο Σκάφδας στο 47 και στο 72. Και βέβαια θα δούμε και συνέχεια ότι είχαμε και μια ευκαιρία για τον να ξαναμπεί στο παιχνίδι η ομάδα του Πασταυραϊκού με πέναλτι που εκτέλεσε στο 85 ο Παριανός, αλλά η μπάλα πήγε στο δοκάρι. Εδώ το πρώτο γκολ από τον Σκάφδα, όπως είπαμε, το 0-1 για την ομάδα του Διόνυσου. Σε ένα δύσκολο παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Πάλι ο Σκάφδας θα κάνει το 2-0 με ωραίο σουτ και στη συνέχεια θα χάσει την ευκαιρία να ξαναμπεί στο παιχνίδι ο Πασταυραϊκός με το πέναλτι που εκτέλεσε ο Παριανός. Η μπάλα αποκρούστηκε από το δοκάρι. Εντάξει, πάμε στο ποδόσφαιρο, όλα γίνονται. Δεν χρειάζεται και τύχη. Όλα χρειάζονται. Αυτή είναι η άγρια μορφιά του ποδοσφαίρου. Εδώ είδαμε και ένα πλάνο από την εξέδρα και εδώ ο Παριανός θα εκτελέσει το 85 το πέναλτι, αλλά η μπάλα δεν θα του κάνει το χαρτίρι, θα πάει στο δοκάρι. Και θα χαθεί η ευκαιρία του Πασταυραϊκού να μπει στο μάτς και να τον παλέψει στα 6-7 λεπτά που απέμειναν. Και κλείνουμε με τρίτη εθνική κατηγορία, το Ερμής Κιβερίου Τριγλία Ραφίνας. Και βέβαια, βλέπουμε τους διαιτητές. Ένας Καραγκούνης, όχι βέβαια ο άσος εθνικής, ο άσος του Ερμής Κιβερίου. Είναι αυτός που θα πετύχει τα πρώτα δύο γκολ για την ομάδα του. Όπως είπαμε, είμαστε κοντά σε όλα τα γήπεδα, βρισκόμαστε σε όσα προλαβαίνουμε βέβαια. Ο Καραγκούνης λοιπόν θα κάνει στο 10. Το 1-0 για την ομάδα του Ερμή Κιβερίου σε αυτό το μάτς με την Τριλία Ραφίνας που εξελίχθηκε σε θρίλερ. Ο Ερμής Κιβερίου προηγήθηκε με 2-0, το πάλεψε Τριλία, έφτασε στο 2-2 και τελικά τέθηκε με 3-2. Όπως είπαμε, ο Καραγκούνης στο 10 θα κάνει το 1-0. Στη συνέχεια, ο ίδιος παίκτης στο 50 και πάλι ο Καραγκούνης θα κάνει το 2-0. Ο Μακρύς, εδώ το πρώτο γκολ που επιτέθηκε, θα μειώσει με κεφαλιά για την Τριλία Ραφίνας σε 2-1. Στο 70 ο Ντάφλας με πέναλτι θα φέρει το μάτς στα αίσια σε 2-2. Το πανηγυρίζουν από το πρώτο γκολ που πέτυχαν οι του Ερμή Κιβερίου με τον Καραγκούνη. Και στο 87 ο Μπιτζής θα γράψει το τελικό 3-2. Θα δώσει το πολύτιμο τρίποντο στην ομάδα του Ερμή Κιβερίου σε ένα μάτς που είπαμε μάτς θρίλε. Εδώ είδαμε τον Καραγκούνη να κάνει το 2-0. Σε αυτή τη φάση που βλέπουμε και σε αργή φάση το στιγμιότυπο. Μακρινή παλιά από 40 μέτρα περίπου. Παλιά διαβήτησε εκεί. Πέρασε μπάλα από τους αμυντικούς. Τελευταίο αμυντικό δεν πρόσεξε εκεί. Και ο Καραγκούνης έκανε το 2-0. Στη συνέχεια, στο 53, ο Μακρύς, όπως είπαμε, με κεφαλιά εδώ για την Τριγλία Ραφίνα που έβγαλε μέταλλο στο μάτς αυτό. Απέναντι στο επίσης πολύ δυνατό Ερμή Κιβερίου. Δύσκολο το πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Θέλει πολύ δύναμη και πολύ τρέξιμο, έτσι. Να λοιπόν εδώ ο Μακρύς με κεφαλιά το 2-1. Και πάλι η φάση θα γίνει σέντρα. Πετάχθηκε και στην καρδιά της άμυνας ο Μακρύς και με κεφαλιά θα κάνει το 2-1. Και βέβαια στη συνέχεια ο Ντάφλας το 70, όπως είπαμε, με πέναλτι θα φέρει το μάτς στα ίσια. Θα υπάρξει αγωνία μέχρι
στο τέλος. Εδώ η προσπάθεια που γίνεται πάλι από δεξιά για την Τριλία Ραφίνας. Προσπαθεί να μπει εκεί ο αμυντικός. Κάνει το πέναλτι, σπρώχνει τον αντίπαλο του, το δίνει ο διαιτητής. Και ο Ντάφλας που θα το εκτελέσει, όπως είπαμε, θα φέρει το μάτς στα ίσια. Το εκτέλεσε στον ουρανό των δικτύων. Και στο 87 ο Μπιτζής είναι αυτός που θα βάλει τη σφραγίδα του στο παιχνίδι. Θα πετύχει τον γκολ για την ομάδα του Ερμή Κυβερίου, η οποία με τον γκολ αυτό θα καταφέρει να φτάσει στη νίκη με σκορ 3-2 και να πάρει αυτό το πολύτιμο τρίποντο σε ένα μάτς που είχε αρκετό suspense, αρκετή αγωνία μέχρι το τέλος. Αυτή είναι η άγρια ομορφιά του ποδοσφαίρου. Ο Μπιτζής εδώ είπαμε το ωραίο πλασέ, βρέθηκε σε καλή θέση, έπιασε το μονοκόμματο σουτ, έστριψε γρήγορα το σώμα του και έκανε το τελικό 3-2. 5 γκολ, πολύ καλό θέαμα, πολύ καλή συγκομιδή. Η χαρά των φιλάθλων να βλέπουν τέτοια παιχνίδια με πολλά γκολ, μπάλα πάνω κάτω, με πλούσιο θέαμα και 5 συνολικά γκολ. Αγγλικό σκορ κατά κάποιο τρόπο σε αυτό το μάτς της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Και εδώ η λήξη του αγώνα. Οι δύο ομάδες αποχωρούν και βέβαια αλληλοσυγχαίρονται οι προπονητές. Αυτή είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου. Παρά την ήττα και παρά την νίκη, ο ένας δίνει το χέρι στον άλλον και αυτή είναι η μεγάλη οικογένεια του ποδοσφαίρου και έτσι πρέπει να λειτουργούν τα πράγματα. Να περάσουμε και στον εργασιακό αθλητισμό, δεν τον ξεχνάμε έτσι, όπου εκεί είναι μια φοβερά οργανωμένη ομάδα σε πολλούς τομείς και σε πολλά κομμάτια η Union Eurobank. Αυτή τη φορά έπαιξε σε αγώνα του ανεξάρτητου πρωταθλήματος ποδοσφαίρου με την French Club. 6-2 το σκορ για την ομάδα της Union Eurobank. Πάμε να δούμε σε σπικάς που κάναμε αυτά το match στα goal δηλαδή και δηλώσεις που έγινε μετά το τέλος του αγώνα. Το βλεπάκι, μπαλιά αυτός προς τα αριστερά για τον Χίσο. Χίσο κάνει τον προσπίση το σουτ. Από πού είναι το μοδίνο σουτ και το πρώτο γκολ. Το 1-0 για την ομάδα της Union Eurobank. Γιατί άνοιξε νωρίς το σκορ στο παιχνίδι με την ομάδα της French Club. Έτσι λοιπόν από αυτή την προσπάθεια του Χίσο. Η ομάδα της Union Eurobank κατάφερε να ανοίξει το σκορ. Μέσα στην περιοχή θα έγινε εκεί το σουτ. Να τονίσουμε ότι ο πρώτος βοηθός είναι ο Κουτσόγιαννης και δεύτερος ο Ελευθερίου. Στο πάρε εκεί την μπάλα, το νούμερο 42 της ομάδας της Eurobank ο Χίσο, που είναι πανταχού παρόν στο παιχνίδι, πίσω μπάλα από τον Μαντώνα στον Κουτσόγιαννη αυτός στον χώρο του κέντρου για τον Ακμαλίδη, με χαρακτηριστική άνηση για τον Θανασάη που έχει γυρίσει πίσω για να πάρει την μπάλα. Θανασάη, ωραία μπαλιά για τον Χίσο, για αυτό μέσα στην περιοχή μόνο στο Χίσο προσπαθεί να τριμπλάει και τον Τερμαβλέγα τριμπλάει και με ωραίο πλασέ κάνει το 2-0. Τι στα χέρια του Καραγιώργου, ο οποίος ήταν τοποθετημένος σωστά, δεν είχε κανένα πρόβλημα, δεν είναι offside. Με το ντομπλετάξι προσπαθεί να περάσει. Μπαλιά δεν έφτασε, τελικά φτάνει στον Θανασάη και αυτός με ωραία τρίπλα ξεπερνάει τον Τερμαβλέγα και κάνει το 3-0. Λοιπόν με 3-4 μπαλιές για τον Χίσο. Χίσο από αριστερά πάλι η Ελίστε μπαίνει μέσα στην περιοχή παρότι σπρώχνει τον αντίπαλό του. Ένα νέο σουτ, την μπάλα συμπτωματικά χτυπάει σε χέρι, σε κεφάλι αντιπάλου και καταλήγει βέβαια στα δίχτυα από το σουτ που έγινε στη συνέχεια. Το 4-0, εκεί δεν μπόρεσαν να αποσοβήσουν τον γκολ. Ο Ντοβλετάκης ήταν αυτός που έκανε το 4-0 για την ομάδα της Union Eurobank. Τέσσερα επίθεση της French Club, ένα δυνατό σου τα αδύναμο, η μπάλα κοντάρει σε πόδια. Έγινε το λάθος εκεί, να λοιπόν που μειώνουν το σκορ. Έγινε το λάθος εκεί, ένα τραγικό λάθος από τους παίχτες της Union Eurobank. Ακόμα γκολ. Το corner από την αριστερή πλευρά. Η μπάλα περνάει από όλους και τελικά γίνεται το 5-1 εκεί. Η μπάλα πέρασε από πολλά πόδια. Δεν κατάφερε να διώξουν εκεί οι αμυντικοί. Και έγινε το 5-1. Να λοιπόν που η ομάδα της Union Eurobank πετύχει είναι ένα ακόμα γκολ. Το 5-1. Μόλις μπορείς. Προσποιήσεις, Αρέλης κατεβαίνει, προσπαθεί να βρει κενό διάδρομο, κενό χώρο. Ο Χίσο ετοιμάζεται και κάνει το μακρινό σουτ. Η μπάλα βέβαια καταλήγει μέσα στα δίχτυα. Να λοιπόν το 6-1 με πολύ απλό τρόπο από το σουτ του Χίσο που ευνηδίεστε τον αντιπαλό του. Περίμενε να κάνει σέντρα. Αυτός έκανε το συρτό ευθύβολο σουτ και 6-1 για την ομάδα της Union Eurobank. Έξι δύο λοιπόν και το σώμα της λήξης
με αυτό το σκορ. Πάνε δύο μάνας από βίντεο για το τελείωμα του παιχνιδιού. 6-2 λοιπόν το μικρό σκορ. Να προχωράμε. Είναι ένα δυνατό πρωτάθλημα. Η επιθυμία της διοίκησης είναι όλοι οι παίκτες να χρησιμοποιηθούν και να ευχαριστηθούν την μπάλα. Ο στόχος της ομάδας είναι να ανεβούμε όσο το δυνατόν ψηλότερα και ο βασικότερος στόχος για τη φετινή περίοδο είναι η διοργάνωση του κυπέλου, όπου εκεί θα δώσουμε το βάρος για την κατάκτηση του τίτλου. Να μαζέψουμε στους περισσότερους βαθμούς έτσι ώστε να κάνουμε μια καλή συγκομιδή. Εν τέλει, αν καταφέρουμε βάσει των παρουσίων που έχουμε να πάρουμε τον τίτλο, θα είναι ευπρόσδεκτο από εκεί και πέρα. Στοχεύουμε και στο κύπελλο της διοργάνωσης, το οποίο μπορούμε να πούμε εξ αρχής. Ουσιαστικά στο double. Αρκεί να βγουν τα παιχνίδια και να μπορέσουμε να συγκαταλεγούμε, να κάνουμε τη συγκομιδή που θέλουμε. Λοιπόν, Ρένο Γιαμπουρά, πού πάμε τώρα? Παραμένουμε σε εργασιακό πρωταθλητισμό. Λοιπόν, παραμένουμε στο εργασιακό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Πάμε στο πρωτάθλημα Τσαδεδί, όπου είχαμε την έκτη αγωνιστική. Η ομάδα που προελάβουν και η βέβαια είναι η ομάδα του Υπουργείου Εθνική Άμυνα, που έχει βαρύ πυροβολικό στην επίθεση. Στο μάτσο με το Δήμο Αθηναίων έχει σε 2-1 σε ένα μάτσο θρίλερ. Στο 5 ο Αγγελίδης, εδώ όπως βλέπουμε, θα κάνει, αφού πήρε και το ριμπάν, το 1-0 με πλασέ. Στο 48 είχαμε μια φοβερή απόκρουση και πανηγυρίζουν οι του Υπουργείου Εθνική Άμυνα. Του Δόριζα, του goalkeeper της ομάδας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας σε τέταρτη έτσι, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Στο 58 θα εσωφαρίσει ο Στρατής αυτή την οργανωμένη επίθεση για την ομάδα του Δήμου Αθηναίων σε ωραίο σουτ. Εδώ δεν μπορούσε να αντιδράσει ο Δόριζας, ήταν και πολύ κοντά το σουτ. Στο 63 στην κεφαλιά του Ρογκίντριγκες για την ομάδα του Δήμου Αθηναίων είχαμε οριζόντιο δοκάρι. Εδώ βλέπουμε πολύ ωραία κεφαλιά. Στο 81 ο Κουκόπουλος με πέναλτι έκανε το 2-1 για την ομάδα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και πήρε την νίκη σε ανατροπή του Μουζή που επέμενε σε αυτή τη φάση. Και στο 82 είχα μια κεφαλιά του Τσαβδαρίδη πάλι για το Υπουργείο, μάλλον για το Δήμο της Αθήνας και πάλι οριζόντιο δοκάρι. Ένα μάτς θρίλερ, ροντέο πάνω κάτω την μπάλα. Να λοιπόν που και ο εργασιακός αθλητισμός έχει το γούστο του και μεγάλο σασπένς. Πάμε να δούμε τους ανθρώπους που είναι κοντά μας σε αυτήν την εκπομπή. Έχουμε τα Supermarket VioArt, VioMarket, τρία καταστήματα με τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα. Ηράκλειο 210-28-27-622, Άνοιξη 210-62-17-007 και Νέα Ερυθρέα 210-80-70-4467. Ρεκτιφιέ ανταλλακτικά, τώρα για τα αυτοκίνητα βέβαια, Τσεβάς. Με ανακατασκευές βελτιώσεις κινητήρων αναπαύσεως 21 και θερμοπυλών στο Κοροπή. Τηλέφωνα 210-66-25-726 και 210-66-26-637 και 6944-571-516. Όλα χρειάζονται τηλέφωνα βέβαια για καταστάσεις ανάγκης. Τα καταστήματα με είδη ταξιδιού και ωραίες βαλίτσες. Μπόρσα Νουόβα σε τρεις περιοχές. Οι δύο είναι κοντά, είναι στη Δάφνη, στην Λεωφόρο Βουλιαγμένης 243 και Λεωφόρο Βουλιαγμένης 229, Τιτάνο 16-18 στο Ελληνικό και εκεί κοντά είναι βέβαια και λίγο πιο μακριά Χαϊμαντά 26 Χαλάνδρη, καλύπτει όλες τις περιοχές. Επίσης το καλύτερο σουβλάκι της Αττικής, Different σουβλάκι στη Σπύρου Πάτση 121-123 στο Βοτανικό, κεραμικό ζαστικά είναι εκεί κοντά στο μετρό του κεραμικού. Σπύρου Πάτση 121-123, τηλέφωνα 210-34-60-111 και 112 και το κινητό βέβαια που είναι σίγουρα στη ζωή μας, υπάρχει συνέχεια 698-110-1010 και από εκεί και ύστερα έχουμε και τα κτήμα του Κουτσούκου με τα καλύτερα προϊόντα σε θέματα ίνων, 32 ποικιλίες με κρασιά, τα καλύτερα κρασιά. Είναι οποία λοιπόν είναι βιολογικά προϊόντα κτήμα Κουτσούκου, 28 χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας στις Αφίδνες, ένα πανέμορφο μέρος. Τηλέφωνα 229-50-22-814 και 6909-273-315. Λοιπόν, Ρένο Γιαμπουρά, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Πάντα γύρω σε 7 παρα 10 ξεκινάμε. Εμείς ραντεβού την ερχόμενη εβδομάδα την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλή σας νύχτα.